göze çarpan, köyün camisiyle kilisenin aynı kare içine alınabilecek kadar birbirine yakın olması. Bu, birlikte ortak bir yaşama hatırlatıyor. Ve bizim de asıl amacımız bu hatıralara yolculuk yapmak. Muhtardan köyün bugünüyle ilgili kısaca bilgi alıyoruz. Ο πληθυσμός της κοινότητάς μας είναι γύρω στις 2.500 κατοίκους. Οι πλήστοι είναι πρόσφυγες από τις περιοχές γύρω στην κοινότητά μας τις κατεχόμενες. Κατοκοπιά, Φιλιάν, Μάσαρη, Μόρφου. Είναι μια κοινότητα φιλόξενη και ο κόσμος της είχε συμβιώσει παλαιότερα με τους Τουρκοκύπριους χωρίς κανένα πρόβλημα, καθώς επίσης και με τους πρόσφυγες οι οποίοι έχουν φιλοξενηθεί, έχουν κατοικήσει εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα με τους αυτόχθονους. O günleri bize anlatan insanların kimisine köy kahvehanesinde, kimisine de sokakta rastlıyoruz. Αν και χωρίζαμε, έκαναν το γάλα, έπρεπε να μου φέρουν αναρρύνες, ζυμώνα να μου φέρουν καρπούζα. Έρχεται, αν είναι την πόρτα, είναι ένα σαλίς. Ως τώρα ρωτά για μένα. Αν είναι την πόρτα, και έσυρνε μου τις που την πόρτα, σπίτι τα καρπούζα. Ρε, μα πώς εσένα να τα πάτε κι εσείς. Περνούσαμε πάρα πολύ. Είχε έναν τυφλό, αρφόντου το φάλλο. Ήταν και εκείνος και με καθετούν, με την τον ελαλούσα. Ήταν καλός άνθρωπος και εκείνος. Η μάνα τους, περνούσαμε λαλός του, ο Φεχίμης, ο Σκαρπάρης ήταν με την γυναίκα του, η κόρη του. Δεν χωριζάμε. Το πρώτο μου σπίτι που ήμουν. Ύστερα πια στο χωρκό, στο σπίτι το δικό μου. Φτάσει άλλο σπίτι ύστερα. Η κόρη της Τσίνης που είμαστε γειτόνι στο άλλο σπίτι, όσο να είναι ζυμό, τι έφωναζε μονάρτο να το δω το φούρνο, να αισθανίσω να φουρνίσει. Η άλλη γειτόνι σαν με λάλεν της, λάλε μου, γιόνι τόσο καιρό, δάμε δεν μου φωνάξε ποτέ της. Και εσύ ένα, επειδή είμαστε παρέα με η μάνα της, έλα, περνούσαμε πάρα πολύ. Ύστερα από πια δικά το σπίτι μου, είχε μια νέα ζύντον ελαλούσα, η γενικά του ήταν να είχε. Ήσαν και εκείνος 3-4 χώρες, αχώριστος με την κόρη μου, με τα παιδιά μου. Ως τώρα έρχονται και έρχονται λαλώς, όταν αγκαλιάζομαι να βγάλω φωτογραφίες μαζί μου. Έλαλουσαν την Αϊσέν, την Ωνεαζή, είχε Φατμά, είχε Νεριπέν, είχε Σεφεϊλάν, είχε ένα Ιόν, ο Υιός της ήταν ένα εξηχαμέτη, τι να πω, και εκείνος. Έρχονταν πολλά. Δεν χωριζόμαστε. Η γειτονιά μας κοντά που ήταν ο Μιλωνάς, ο Μουσταφάς ο Μιλωνάς, μια γειτονιά ούλων τουρκική που ήταν. Ούλων τουρκική. Μα μπορεί να φανταστείς, εντάλλως επερνούσαμε. Να φανταστείς ότι να περνούμε από το δρόμο, ήταν ούλων τουρκική. Και να λέει ένα κονύχτα, εκουμπούσα συμπάς στους τοίχους, οι Τούρκοι να περάσουμε εμείς οι Χριστιανοί. Είμαστε τις γενέτες. Όχι, όχι, περνούσαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και στα χωράπια που πιέναμε. Και σε όλα που περνούσαμε. Περνούσαμε πολύ. Δεν ξέρω πάντως, δεν βρέθηκε το πλάσμα να έχει ένα μεταξύ του με τον Τουρκό μου πάρα πολύ.
το 1963 ζούσαμε πολλά αρμονικά με τους Τουρκοκύπριους και φυσικά με τους νεαρούς τους της ηλικίας μας είχαμε και πολλές επαφές. Είχαμε μια ομάδα που παίζαμε ποδόσφαιρο και κάποτε έντυνε συμπληρώναμε και έρχονταν και δύο-τρία Τουρκιάδες παίζαν μαζί μας. Το όνομα του ενός ήταν Σεφτέτ και ήταν ένας καλός που έπαιζε και μια φορά δεν συμπληρώσαμε την ομάδα μας και φέραμε και που τσετήκα για παίκτες και παίζα. Και έπαιξε και ο Ουζ μέσα στο χωριό μας. Μετά όταν αρχίσαμε και μεγαλώσαμε και γίνηκαν οι φασαρίες, το 1963 είχε που εφίασε από το χωριό, αλλά γυρίσαν το 1967. Και άνοιξε και το δημοτικό του χωριού και δούλευκε με 25 μαθητές και είχε και δάσκαλο. Μέχρι το 1974 που έγιναν οι φασαρίες. Σε αυτή την περίοδο πάλι περνούσαμε καλά και μαζί μου είχε και δυο παιδιά που δουλεύκαν καθημερινά, ο Εκρέμης και ο Ιζέτης. Και περνούσαμε πολλά ώρα σαν τους αδερφούς, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, μα καθόλου. Όταν εφίασε το 1974 και γίνηκε ο πόλεμος, μετά δεν ξανασυναντηθήκαμε, ως πριν λίγο καιρό που ανοίξαν τα σύνορα. Και τώρα ο ένας εργάζεται καθημερινά στο χωριό μαζί μας, αυτό το παιδί. Σήμερα προπαντός είναι στο χωριό και δουλεύκαμε στην Περιστερώνα. Δεν είχαμε προβλήματα, ας πούμε, μαζί τους. Μετά το τι έγινε, τι έχω να πω, δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Στις δουλειές επερνούσαμε μαζί συνέχεια. Δεν είχαμε διαφορές. Το 1954 ο πατέρας μου έκτιζε σπίτια τους Τούρκους. Και το 1954 λεφτά έγινε. Και ένας Τούρκος, ο Μιτάζης, ήρθε και του λέει του πατέρα μου να σώκω 200 λίρες να αγοράσεις μηχανή για να χτίζομαι. Και έφκαλε 200 λίρες και έδωσε του. Που 200 λίρες στον καιρό εκείνο ήταν πολλά λεφτά το 1954. Και χτίσαμε το σπίτι, βέβαια κόψαμε τα, αλλά έκαμε μας την καλύτερη καλοσύνη. Ας πούμε, και λέει ο πατέρας μου, να χρεωθήσει πρέπει να... Δεν είχε συνεργά για να πιάσεις 200 λίρες. Πρέπει να βάλεις χωράφι την υποθήκη να πιάσεις 200 λίρες. Και έδωσε μας ο φίλος μας ο Μιτάζης 200 λίρες και αγοράσαμε μηχανή και χτίσαμε τα σπίτια. Μετά, ύστερα, ο Μιτάζης ήταν επικουργός της αστυνομίας. Και ήρθα μια φορά με τους Εγγλέζους, ήταν γιος μαζί, αντράπηκε που έρχεται να μας κάνουν έρευνα. Οι Εγγλέζοι επετάσσαν τα πράγματα να βρούμε τα, να βρουν μπόμπες και όπλα. Και ο Μιτάζης δηλαδή τους άστος και έδωσε φίλος μας, ένα είχε έτσι πράγματα. Και φύγαν οι Εγγλέζοι δίχως να μας κάνουν τίποτε. Με τους Τούρκους επερνούσαμε πολλά καλά στο Τούρκο. Ούτε ξεχωρίζαμε καμιά φορά ότι ήταν Τούρκοι με Χριστιανοί. Είμαστε πάντα αγαπημένοι. Ήταν ο Μιτάζης, ο Ρεσάτης, ο αδερφός του, ο Τσαλούτας, ένας γέρος που ήταν με το... Βγαίνε πάντα, είχε ένα γαούρι, έτσι κοντόνι, ήταν γιος ένας μακρύς και ήταν έτσι καρακιώσεις πολλά. Και τράβαντα, έβαλε τα μόκια του και γίζε πάνω στον άσφαρτο και πήγαινε με το γαούρι και χωρούσαμε το ο Τσαλούτας. Τούρκους μέσα που παίζας ήταν ο Μουσεΐς, ένας Μουσεΐς που είχε και αστυνόμος ύστερα του Χαμίδη με τον αρφό του το Χασάνι και φέρασε τρεις παίχτες στη Τσετίγκα. Τον Μαύρο που έπαιξε και μέσα στην Εθνική της Κύπρου και ο Ουζής, τον Πορτάρι, έναν Πορτάρι πολλά καλό που Τσετίγκα και άλλο έναν παίχτη. Φέραν τρεις παίχτες και αρθιόμενοι μου και ο Τσιμιτής και πήγαν και όσο παίζα στην Ευρύγου. Έρχονταν μαζί μας και παίζαν μέσα στην Οχέ Μάπα. Φαντάζομαι τα... Που κάνουμε προπόνηση μέσα στην Οχέ, ρε. Και ο Χουσέης ο αστυνόμος του, που είναι αστυνόμος ύστερα, και ο Χασάνης ο αρφός του, ο Σένος πάλι ο αστυνομικός. Ούλοι παίζα στην Μάπα μέσα στην Οχέ του Διούλη. Αϊσέ και Αλιφαϊκής. Όταν χώριζε μας τείχο στιχογύρισμα χωματένου, πληθάρι, που μέσα από τον τείχο της Τούρκησσας είχε φούρνο. Εζήμωνε η Αϊσέ. Εφώναζε της μάμας μου, έλα ελέγκου και ψήλωνε το χέρι της και διάν το ψωμί που τον τείχο. Έπιανε η μάμα μου. Ύστερα από 8 εζήμωνε η μάμα μου διαβραστό.
Ζήμωνε η μάμα μου, εφού πήγαινε στον τείχο, εφού άρχισε έλα γειτόνισσα και δίαν της το ψωμί πίσω βραστών και έπιανε το ιδούρτσισσα. Η μια την άλλη το πρόσωπο δεν το βλέπασαν, βλέπαν οι καρκές. Η μια της άλλης. Τώρα έρχονται στο χωριό σας. Ήρθαν την πρώτη φορά, μόλις ανοίξασαν. Ήρθαν, είδαν το σπίτι τους, ο δόκας γύρω, είδαν το και φύγαν. Ποιο δεν τους ξαναείδα. Μένουν Λευκωσία. Είπαμε ότι μένουν Λευκωσία. Ήρθαν τα παιδιά του. Όλοι οι γέροι, πεθάνουν. Πέρα στους ουρανούς, τη δική τους, τη δική μου. Hayvancılıkla uğraşan Bay Mihalagis de bize hem eski günleri anlatıyor hem de Kıbrıslı Türklerle olan dostluğunun bugüne kadar devam ettiğini vurguluyor. Οι σχέσεις μας ήταν πάρα πολύ καλές. Στη γειτονιά μας είχαμε δίπλα μας ακριβώς Τούρκους. Και είσαν τουρκούκια στην ηλικία αντί δική μου. Περάσαμε πάρα πολλά καλά. Όταν έφυγαν το 63, το 67-68 επιστρέψαν πίσω ορισμένοι. Και έκανα συντροφιά με έναν παιδί στο Κουπάι για 7 χρόνια μέχρι το 74. Και συνέχισε μέχρι το 75, τις 3 του Μάρτη, να εγκαταλείψουν την περιστερόνα. Περάσαμε όχι καλά. Πάρα πολλά καλά. Το 71 επαντρεύτηκε η αρφή μου. Και οι Τούρκοι που ήταν στην Περιστερόνα ήρθαν στο γάμο. Και γράψαν οι εφημερίδες πώς δεν μπορούν να συμβιώσουν οι Τούρκοι με τους Έλληνες, εφόσον έγινε γάμος. Και πήγαν πάρα πολλοί Τούρκοι στο γάμο. Τα δώρα που φέραν στο γάμο, η αρφή μου είχε τα τσελάλε. Έφερε μου το τάδε του, τον οαλίστου με μετεμίνη, ο με μετεμίνης, η σαφιέ, σε δουλειές. Είχαμε πάρα πολλά καλές σχέσεις. Δύο μερόνυχτα νερό είχαν οι Τούρκοι και επειδή είχαμε φίλους σε πολλά χωράφια ποτίζαμε τα που το νερό τους που έπιαναν γίνει και λέγαμε μας, έλα να ποτίσεις και ρέσαι που το χωράφεις το νερό. Είχαμε νερά καλοκαιρινά. Δύο νερά που είχα καλοκαιρινό ήταν πάντα Τούρκος ο σύντροφος μου, πάντα. Δεν επαρεξηγηθήκαμε ποτέ μας. Είχαμε πάρα πολύ και συνεργασία. Στη γειτονιά μας, Τούρκοι, του Νοημέρης του Κιωσέ, ο Μέμμετος, ο Σμαϊλούι, ο Άχμετος, ο Ταβραντής, ο Σμάνης του Ραϊφόγλου, ο Γησούφης, ο Φελλάς, ο Χαμίτης, η Καραμανού, οι Χοτζούες. Με τούτη ήταν τέλεια στο μαχαλάν το δικό μας. Είχαμε χωράφια που ευκαιρνάμε που δουλεύκαμε στο μαζί, ευκαιρνάμε στη μέση μπορκού μας, την έρχονται τον τζίνι πάνω εμείς κάτω και καθούμαστε να πούμε τα δικά μας, να ξεκουραστούμε. Και μια περίπτωση από αυτή εκάλεσε με μια τουρκού και πια τσίβρα την στην κατοκοπιά να θυμηθεί τα χρόνια τα παλιά λαλή μου θυμάσαι που θερίζαμε στον τάδε τόπο. Φκέναμε εμείς πάνω εσείς κάτω. Ήταν πάρα πολλά καλές οι σχέσεις μας. Πάρα πολλά καλές. Και διατηρούνται και μέχρι στιγμής που ανοίξαν τα οδοφράγματα αυτήν τη φιλία την έχουμε. Όταν ανοίξαν τα οδοφράγματα τα κιοτρίτα τους Τούρκους της Περιστερώνας επέρασαν από το σπίτι μου. Όλοι να πιούμε καφέ, να κουβεντιάσουμε. Έκανα δύο αραβώνες στον κόρο μου. Θα είσαι πάνω από 50 άτομα. Έχτες έκανα γάμο της 22 Σεπτέμβρη, 100 άτομα και. Μέχρι στιγμή, δηλαδή έχω ή χαιρετισμούς, ή επαφή να με δούσουν, ή... πώς να τα πω... Πάρα πολλά καλή σχέση μας. Πάρα πολλά καλή. Καλούμε με πάρα πολλούς να πιω καφέ. Έλα κάτω να πιω. Αν δεν έχω πολύ χρόνο, μόνο νύχταν για διαθέσεις δουλειές μας.
σημαντικός ο συνάδελφος μου ήταν ο Εμέρης του Κουσεΐ. Ο Εμέρης επάντρευκα την κόρη μου προχτές τσίρτεν και έγλεπεν το κουπάι 3 ημέρες με τον υπάλληλο μου για να μείνω να κάνω τη δουλειά μου. Επία το 69 σε ένα γάμο στην Ελιά, μια κοπέλα χορκανή μας. Και όταν επίαμε στο γάμο, ενθουσιαστήκα. Επίαμε τους φίλους μου με στα κοπέλια του, και είπα τους ρε, μπορεί να περάσουμε που πόρτα. Λάνε μου, ξέρεις, Τούρκοι χαρέσουμε φάση. Ένα πούν ταυτότητα. Κάμε πως στην... Τούρκια πιλίωνου σου. Τούρκια πιλίρι. Σοηλετή πας του Τάρ, πέν σοηλετή του Τμάτι. Ο νοχτούν ευδέ. Αντουνούς εν είναι έτυρ. Πέν σοηλετή. Και αμίλ Ιουσούφ. Νέρδεση. Περιστερώνα. Πάμα, κοίτ. Δεν κοιτή. Κοιτή του είναι. Του είναι και κοιτή πένει σοηλετή ατάμ. Χάτε, κέλο είναι αλή. Πέν κοιτή ο είναι τι. Ο καρή σώρα τσοτσουκ βάρδρ τα ευλεντή τσοτσουκ. Τα σοηλετή. Που είχε τιέ και τυρτή πένει Μιχαλάκη Περιστερώνα. Τα χά του ρουρ. Πού του. Τα πένει και ευλεντή κελτήτα ο είναι τίτα. Τσοτσουκλαρή. Έβλενε Τζακ Μιχαλάκη, κοίτα Τζακ Πέντα, όχι να Τζακ. Είναι πασκά σου είναι Τζακ. Ρουτμάτιν του Τζέα. Ρουτμάτιν. Τα είχα πηλείς, τα είχα κουνουσούρ, τα είχα. Τα είχα κουνουσούρ πειράς. Η κόρη του φίλου μου του Εμέρη, που έλεγε ο Εμέρη στο όνομα μου συνέχεια, ο Μιχαλάκης, ο Μιχαλάκης ή μια άλλη, χωρίς να γνωριζόμαστε, διότι ο Ιωσήφ είναι ελεύθερος, εγώ είμαι χαρτωμένος. Όταν βρεθήκαμε στο Λίδρα, πάλα στην πρώτη φορά, λέει μου η κόρη του είναι εξτραλίνικα στα Τούρκικα. Επειδή μιλά ο παπάς μου κάθε μέρα για τον Μιχαλάκη, Μιχαλάκη, τα ή σεν τσόκ πιλίρ πένι, σεν γιόρ με τι άμα πιν τσόκ πιλίρ σένι. Επειδή στο ηλέρ που πάει έργιον και έργιον Μιχαλάκη, 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 πέν σύντε και γιορτούσεν εσκητέν πιλίρ ψένι. Ως τώρα οι σχέσεις μου, δηλαδή με την οικογένειά του, είναι πάρα πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ καλές, ειδικά με τον Εμέρη. Φίλος μου άλλος Ιλιώτης Τούρκος, ήταν Βοσκός και γνώρισα τον Αιγαλίον όμως και όταν άνοιξε η πόρτα επειδή στην Αιγιάν και κατάλαβα λαλό ενώ κουσίζω του Λουμίστου. Σταμάτηχε σαν δίπλα του κουβέντια στον Λουμίστου, σε κατάλαβα. Είπα του ποιος είμαι. Λέω του έχει σκουπάει τώρα, αλλά λιμόι. Λέω του εφόσον δεν έχει σκουπάει τώρα, τα καμπανίλια που είχες τι τα έκαμες. Έχω τα λαλί μου. Λαλό του να μόκεις και ο τρία να σε ατιμούν, να σου δω κολλάλι. Έλα να πάμε να σου το κολλά του, μα να πάω στη Φεριχάν και καρτερά με ο Αχμέτης, δεν μπορώ να μείνω. Λέει μου, να είμαι στον Καβενέ. Όταν πήγα στη Φεριχάν όμως, με έφυγαν να φύγω. Λέει, όχι, κάτσε να μαϊρέψαμε να φάμε. Ρα καρτερά με ο Κουσέης ο Τουλούμης, όχι, να μείνεις και να φάμε. Τέλος πάντων που κουβέντα σε κουβέντα είναι καθυστέρησα, δεν μπορούσα να πάω στην αρά μου, στο γέροντα. Πιάμε, έφυγε. Εκλεία τα καμπανέλια. Σε 8-10 μέρες ακούω, ο γέρος επέχανε. Επέχανε, έμειναν τα καμπανέλια. Μετά, ήβρα ένα γιον του. Κουβεντιάσαμε, ντε, λαλί μου, έτσι και έτσι είπε ο πατέρας μου, γιατί να σου τα δώκω. Έπια στην ελιά, έφερε μου 5-6 μες στη τσέντα. Λέω, το ενέχει άλλα. Λαλί του, η γενέκα του Τούρτσικα, δερ μπεχέψει. Βαρ τα χαλάλο το γιονί. Βαρ, και τι μπεχέψει, παχαλού μου, κύριε. Και τι τι πήρ τορβά. Αλ χέψει. Αλ, τα χελάλι. Τουρκιά σοηλεμέ, πάσκα σοηλεί. Σοηλετή πένει, πόητσε, πένει για τα τζακ να τσιμιχώ πολύ καλά. Διότι έπεφτα και ήρθε ο πατέρας μου στον ύπνο μου και είπε μου, εν εδώ και στα καμπανελιά του Μιχαλάκη. Και πόψε που σου τα έδωκα, λαλί μου, όχ, να τσιμιχώ άνενιας. Αυτές ήταν οι σχέσεις, οι φιλίες μας με τους Τούρκους.